Γεια σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Λαμπρούκο μου. Μουά. Λοιπόν, εμείς είμαστε από τον Party 104FM. Και θα κάνουμε μια ανασκόπηση χρονιάς, ρε παιδί μου, αλλά τραγουδιστική. Δηλαδή, μουσικά θα το πάμε από το 10 μέχρι το 1. Τι ακούστηκε περισσότερο στο ραδιόφωνο αυτό, στον Party 104. Αυτά στήριξαμε και εμείς την εκπομπή μας, ο Λαμπρούκος Βαλαντέρ, Ελένα Κόνστα. Και Λάβρος Κωνσταντάρας. Και λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε. Τι λες με το νούμερο 10. Το νούμερο 10, αυτή η γυναίκα. Πληθωρική. Ναι. Πανέμορφη. Βέβαια. Υπερταλαντούχα. Πέστη. Έλκο κίνη. Και. Όλα λάθος. Όλα λάθος, λοιπόν. Και στο 9, ένα από τα χίτ της χρονιάς, ίσως το μεγαλύτερο, εσείς θα το κρίνετε αυτό. Το τραγουδίσουμε. Το ακούγαμε παντού. Πάνω σκιάμος. Θέλω να σε ξαναδώ. Λοιπόν, στη θέση 8 του Top 10 του Party FM 104 είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ καιρό, ωστόσο έπαιξε πάρα πολύ. Είχε και ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα να περάσει και ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τους Kings πώς να φύγω. Και φυσικά μετά θα ακολουθήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, λαϊκός τραγουδιστής. Επίσης το βίντεο κλιπ του είχε κοινωνικό μήνυμα, μίλαγε για τους πρόσφυγες. Αγαπώ σημαίνει. Δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε παντού σε νυχτερινά κλαμπ και μαγαζιά. Στα χίλια χρόνια μια φορά φυσικά από τον Ηλία Καμπακάκη, ενερχόμενος τραγουδιστής, πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο Ηλίας Καμπακάκης στο 6. Θα πάμε λοιπόν στη μέση της λίστας του Top 10 του Party FM 104 με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Είχε πολλά τραγούδια. Αυτό που έπαιξε πιο πολύ σε εμάς ήταν αυτό που θα ακούσουμε μόλις τώρα, Αποτυπώματα. Στο νούμερο 4 υπάρχει ένας αξιαγάπητος καλλιτέχνης πολλών χρόνων, Γιώργος Γιαννιάς, ενώ είναι μικρός, έχει πολλά χρόνια στο μουσικό στερέωμα, λογικά. Ξέρεις τι μας συνδέει με τον Γιώργο Γιαννιά. Έχετε την ίδια μέρα γενέθλια, το έχουμε μάθει. Η ίδια μέρα, μήνα και χρονιά. Δίπλα-δίπλα πρέπει, στη γέννα μας χωρίσαμε. Το 79, λοιπόν. Δεν ξέρω τι συνέβαινε και έβγαζε τέτοια παλικάρια. Τέλος πάντων. Κάμε συζητάς, λοιπόν. Τέτοια και το Γιαννιά. Λοιπόν, στο νούμερο 3 πάμε τώρα να ακούσουμε ίσως το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της εποχής μας, τις Μέλισσες, οι οποίες διασκεύασαν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι των Pix Lux, το Γιατί, το οποίο μετά ξαναδιασκευάστηκε και έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. Μία ανάσα πριν το νούμερο 1, ακούμε την Ελένη Φουρέιρα τραγουδώντας κάτι πολύ γλυκό, το Καραμέλα, γι' αυτό κουνιέμαι έτσι. Ήταν και το soundtrack στο Αιγαίο SOS, μην κάνεις έτσι. Χορέψαμε, κουνηθήκαμε, λυκνιστήκαμε αυτό το τραγούδι τέλος πάντων. Ακριβώς. Αυτό ήταν το νούμερο 2. Πάμε όμως τώρα, φτάσαμε στην κορυφή αυτών που ακούσαμε πιο πολύ για το 2018 στον Party FM 104. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ντουέτο, δύο καλλιτέχνες, πάρα πολύ αγαπημένοι. Η μία είναι. Εντάξει. Πριγκίπισσα, τι να λέμε, Βασίλισσα. Ο άλλος είναι ανερχόμενος, Πριγκιπόπουλο. Το πάει πολύ καλά όμως. Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιος Δράμος και. Αν με δεις να κλαίω. Αυτά λοιπόν. Μην το πούμε όλο γιατί δεν θα πούμε. Κρίμα, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το Top 10 του Party FM 104. Έλενα Κόνστα. Λάβρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, ο Λαμπρούκος Βαλαντέρ είναι η εκπομπή μας. Την ακούτε κάθε μέρα 8 με 10. Δύο ώρες. Το πρόγραμμά μας είναι ανανεωμένο. Ξεκινάει από πάρα πολύ πρωί να μας ακούτε ο Γιώργος Φουλιάκας, η Ελεονόρα Μιλέτη, ο Κώστας Τσουρός. Πάμε μέχρι αργά, είμαστε λίγο βραδινή τύπη. Ναι, αλλά πολύ pop μουσική αγαπημένη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, σας φιλούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μουά.